Στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας, η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Υπάτου υποδέχθηκε στο Δημοτικό Στάδιο της Θήβας την ομάδα του Αλμυρού Γαζίου. Όπως σε όλα τα γήπεδα, πριν από την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με την ομάδα του Υπάτου να θρηνεί για το δικό της παιδί, τον Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος χάθηκε σε αυτό το απίστευτα τραγικό δυστύχημα. Γι' αυτό και οι παίχτες του Υπάτου φωτογραφήθηκαν για μία ακόμη φορά κρατώντας την φανέλα με την φωτογραφία του. Οι φιλοξενούμενοι βοηθούμενοι και από τον άνεμο ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος. Στο έκτο λεπτό ο Αγαπάκης έκανε τη σέντρα, έγινε και η κόντρα, ασυνεννοησία στην άμυνα των γηπεδούχων, η μπάλα πέρασε μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι κόρνερ. Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Λεόν, η μπάλα πέρασε από την άλλη πλευρά, ο Κέρι έκανε το νέο γέμισμα, ο Αγαπάκης στην προβολή, ο Γκλότσος απέκρουσε, ο Παπαδομιχελάκης με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γκολ όμως δεν μέτρησε, καθώς υπήρξε η υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό διαιτητή για offside και όντως ο παίκτης του Αλμυρού είναι εκτεθειμένος. Στο 23 στην επίθεση οι γηπεδούχοι, ο Αλμπάνης γύρισε στον Βαλμά, πιεζόμενος αυτός δεν έκανε καλό σουτ, μπλόκαρε ο Χανιωτάκης. Στο 28 στην επίθεση ο Αλμυρός, ο Καστελιανάκης από αριστερά ελήφθηκε, έκανε και το σουτ, δεν ανησύχησε ο Γκλότσος. Ένα λεπτό αργότερα ο Κιλιάρας έκανε ωραία κάθετη πάσα, ο Αγαπάκης κινήθηκε γρήγορα, έκανε το σουτ, ο Γκλότσος απέκρουσε, σημαντική ευκαιρία για τον Αλμυρό. Δύο λεπτά αργότερα στην επίθεση οι γηπεδούχοι, ο Βαλμάς στη σέντρα, ο Σταμάτης στη κεφαλιά, η μπάλα ψηλά out. Στο 40 αντεπίθεση για τους κριτικούς, ο Καστελιανάκης έκανε την παράλληλη πάσα στον Ρέγες, αυτός από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το δυνατό σουτ, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, έσκασε εκτός τέρματος και στη συνέχεια απομάκρυναν η αμυντική τεράστια ευκαιρία για τον Αλμυρό. Ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν και πάλι στην περιοχή του Υπάτου, ο Λεόν έκανε το σιρτό σουτ, ο Γκλότσος απέκρουσε δύσκολα, οι αμυντικοί απομάκρυναν, αλλά η φάση δεν τελείωσε, ο Κιλιάρας αρκετά μέτρα από την περιοχή έκανε το δυνατό σουτ, η μπάλα μόλις πάνω από το τέρμα out στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους. Στο 52 στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι, ο Ρέγες έκανε το σουτ, απέκρουσε δύσκολα ο Γκλότσος και στη συνέχεια απομάκρυναν οι αμυντικοί. Ένα λεπτό αργότερο ο Πατινιώτης έκανε τη σέντρα από αριστερά, στο δεύτερο δοκάρι ο Λεόν την κεφαλιά, μπλόκαρε ο Γκλότσος. Στο 56 και πάλι στην επίθεση η κριτική, ο Λεόν στο Ρέγες μέσα στην περιοχή, αυτός πάτησε στον Κέρι, αυτός δεν έκανε καλό σουτ, η μπάλα ψηλά out. Ένα λεπτό αργότερα στην επίθεση η γηπεδούχη, έγινε η σέντρα, ο Ποτουρίδης στη δυνατή κεφαλιά, εκπληκτική απόκρουση σε κόρνερ από τον Χανιωτάκη έσωσε την ομάδα του. Στο 80 έγινε το γέμισμα από δεξιά, ο Ποτουρίδης στον Ρότσα, αυτός του γύρισε την μπάλα, ο Ποτουρίδης έκανε το σουτ, η μπάλα out. Στο 82 ο διαιτητής έδειξε την κίτρινη κάρτα στον εκπρόσωπο του ΑΟ Υπάτου Αβιέρη Σταμέλο, επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα σε μία απόφασή του και δευτερόλεπτα αργότερα του έδειξε και πάλι την κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια την κόκκινη. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Αρμένης έκανε τη βαθιά παλιά, ο Ρότσα έχει βάλει την μπάλα μπροστά, φαίνεται να σπρώχνεται από τον Κιλιάρα, έπεσε μέσα στην περιοχή, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι, ο διαιτητής άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Και πάλι η φάση, ο Ρότσα έχει βάλει καλύτερα το σώμα του, ο Κιλιάρας προσπαθεί να τον μαρκάρει, ο Ρότσα πέφτει μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής δείχνει παίζεται. Εγώ θα το χώριζα σε δύο μέρη το παιχνίδι. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες. Είχαμε ένα δοκάρι, ο από τερματοφύλακας έκανε 2-3 πολύ καλές απεικρούσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο. Η ομάδα του Υπάτου, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας πίεσε σε 2-3 περιπτώσεις. Αλλά στις γενικές γραμμές ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι με δύο πολύ καλές ομάδες. Και στο τέλος βγήκε η ισοπαλία που ίσως και να είναι δίκιο. Για μας δεν έχουν σταματήσει τα κίνητρα. Τα κίνητρα έχουμε καθημερινά και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Αυτό λέω καθημερινά στους παίχτες μου ότι κίνητρα έχουμε, ας είμαστε σε όποια ηλικία και να είμαστε, είτε είμαστε μικροί είτε μεγάλοι. Πρέπει να βάζουμε από μόνοι μας κίνητρα. Εμείς προσωπικά, σαν ομάδα, έχουμε κίνητρα να τερματίσουμε όσο γίνεται ψηλότερα. Οπότε καθημερινά δουλεύουμε γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να σταθώ στον Ιορδάνη, είναι ένας χρόνος από τότε που έφυγε από κοντά μας. Θέλαμε να κερδίσουμε, να το αφιερώσουμε την νίκη, αλλά όπως και να έχει, το αφιερώνουμε την προσπάθειά μας σήμερα, που μπορεί να μην είναι φερδινή, αλλά τουλάχιστον ήταν μια προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τις πιο κλασικές ευκαιρίες μπορώ να πω ότι τις είχε ο Αλμυρός. Είχαμε και εμείς τις δικές μας. Μπορεί να είναι και δίκιο το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που κρατάω εγώ είναι την προσπάθεια των παιδιών και τον ένα βαθμό. Γιατί εδώ που φτάσαμε και ο ένας βαθμός είναι πολύ σημαντικός, βλέπουμε στην κούρσα που κάνουμε για να ξεφύγουμε από τη ζώνη του επιβασμού, ένας βαθμός είναι σημαντικός. Και μην ξεχνάμε ότι είναι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που είναι στο καλύτερο της φεγγάρι, με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ένα πολύ καλό προπονητή και γενικά μια ομάδα που δίκαια βρίσκεται ψηλά, άρα και για μας είναι πολύ θετικός βαθμός. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι και δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είναι ότι η δικιά μας ομάδα
παρουσιάζει αστάθεια. Σήμερα η αστάθεια αυτή μπορεί να ήταν λίγο προς το θετικό βαθμό, γιατί τα προηγούμενα δύο παιχνίδια είχαμε προς τα κάτω, η σταθερότητά μας είχε πάει προς τα κάτω. Το ότι ανεβήκαμε λίγο στην απόδοσή μας είναι σημαντικό. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ελπίζω να έχουμε και εκεί λίγο πιο καλύτερη προσπάθεια, λίγο πιο καλύτερη απόδοση, να μπορέσουμε να πάρουμε και κάτι και από την ομάδα του Πανιόνιου. Αν συνεχίζω και λέω κάθε Κυριακή, στο τέλος θα φανώ ότι γκρινιάζω χωρίς λόγο. Δεν θα πω τίποτα για διαιτησία. Γκρινιάζω σε κέρυες περιπτώσεις. Σήμερα υπήρχαν πάλι, αλλά αν το ξαναπώ, θα με περάσουν ότι προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Άρα δεν θα πω τίποτα. Έχω πει πολλές φορές οι υπεύθυνοι ας αξιολογήσουν τους διαιτητές όχι μόνο στις τέσσερις γραμμές, γενικά η συμπεριφορά τους. Θα πω μόνο ένα γεγονός. Είμαστε μέσα στα ποδητήρια με τα παιδιά και ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ όσο παίζω επαγγελματικά και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής τώρα. Ήρθε μέσα με ένα ύφος απίστευτο και μας λέει: αν δεν βγείτε, θα φάτε κίτρινη κάρτα. Και μιλάμε τώρα παρά 4, παρά 5 λεπτά. Όχι δηλαδή ότι έχουμε αργήσει 5 λεπτά να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν θα σταθώ τώρα στις φάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχω ξαναπεί: όλοι κάνουμε λάθη μέσα στις γραμμές. Όμως η συμπεριφορά μας θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι που ίσως δεν έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, δεν έχουν μπει ποτέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι εντάξει, παίζουμε με 200 φυγμούς, παίζουμε για το αποτέλεσμα, παίζουμε για την επόμενη μέρα της καριέρας μας, παίζουμε για το ψωμί της οικογένειάς μας. Αυτοί βρέξει χιονίσει. Έχουν πάρει πριν τα χρήματά τους, είναι μέσα στο γήπεδο, το παίζουν άρχοντες και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Παρά μόνο να έχουν ένα ύφος, ένα στυλ και να μας το παίζουν ότι κάποιοι είναι εδώ μέσα. Αυτό αν αλλάξει, θα έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Όλα τα άλλα λάθη σωστά γίνονται. Όλους. Και από ποδοσφαιριστές και από προπονητές και από διαιτητές και από όλα. Λίγο συμπεριφορά, να δώσουν έμφαση οι υπεύθυνοι, ξαναλέω, στη συμπεριφορά αυτών των παιδιών. Είναι απίστευτο. Και παιδιά που είναι. Παιδιά μικρά τώρα, έτσι, όχι παιδιά που έχουν να αντιμετωπίσουν 40-45 χρονών, προπονητές που έχουν κάνει καριέρες κτλ. Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι γάμα εθνικής και οι δύο ομάδες έπαιξαν για την νίκη. Ήταν ένα καθαρό παιχνίδι από πλευράς αγωνιστικής. Η ομάδα μας στο πρώτο ημίχρονο με κόντρα τον άνεμο δεν ήταν καλή. Στο δεύτερο όμως ανεβήκαμε, κάναμε φάσεις. Και εκτός από τις δυσκολίες του παιχνιδιού, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την απόλυτα εχθρική διαιτησία των κυρίων διαιτητών. Έχουμε πολύ μεγάλα παράπονα. Νομίζω σήμερα είναι το αποκορύφωμα, διότι μας ανέκοπτε συνέχεια τις επιθέσεις με ανύπαρκτα φάουλ. Σε κάποια στιγμή έγινε και θα το δούμε και το βράδυ, αν είναι μέσα στην περιοχή ή όχι, σίγουρα ήταν φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι ήταν μέσα, άρα μας αδίκησε, μη δίνοντας ένα πέναλτι σε εμάς. Ανεξήγητα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σε ένα παιχνίδι που ούτε βαθμολογικό ενδιαφέρον είχε, καμία από τις δύο ομάδες δεν πάει για πρωτάθλημα, καμία δεν κινδυνεύει. Η ομάδα μας στα τελευταία παιχνίδια, θα ακούσατε και στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, και τώρα αδικείται από τη διαιτησία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θέλω να πω στους υπευθύνους να το ξανακοιτάξουν, διότι πραγματικά είναι κρίμα να αμαυρώνεται η προσπάθεια και των διοικούντων και των ποδοσφαιριστών.